Θα ταλαιπωρηθεί ο Κοσμάκης. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Σε ομήρια εκατομμύρια ασφαλισμένοι είναι σήμερα και τη Δευτέρα μετά την απόφαση του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου οι ιδιώτες γιατροί να απέχουν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ας βρουν γιατρούς, να βάλουν στα νοσοκομεία. Όλη η επαρχία είναι χωρίς γιατρούς. Οι ιδιώτες γιατροί δεν θα εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές. Με εξαίρεση τα επίγοντα περιστατικά και τα άτομα με αναπηρία. Θα δίνουν μόνο χειρόγραφες συνταγές για φάρμακα και εξετάσεις και οι ασφαλισμένοι θα τα πληρώνουν εξ ολοκληρού. Με τον Υπουργό Υγείας να συνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους γιατρούς να μην ακολουθήσουν την αποχή. Πράξη των γιατρών σήμερα, μάλλον όχι των γιατρών, των συνδικαλιστών γιατρών, εάν υποτεθεί ότι επιτυγχάνεται, θα σήμαινε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Είναι μια εχθρική ενέργεια προς τους ασθενείς, όχι προς τον Υπουργό. Υπάρχει μια κραυγαλαία ανικανότητα από πλευράς Υπουργείου να διεκπεραιώσει αυτά τα οποία οφείλει να διεκπεραιώσει και αντί γι' αυτό εγκαλεί την ιατρική κοινότητα και όχι μόνο, την επιστρατεύει κιόλας, την απειλεί. Το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή σε 7 από τις 8 περιοχές και συνολικά 20 με 25 γιατροί έχουν δεχθεί να καλύψουν εφημερίες. Δεν βλέπω λόγο να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και δεν σκοπεύω να εκδώσω την υπουργική απόφαση. Για τον εξής λόγο. Ξεκινήσαμε με μια σειρά νοσοκομείων που είχαμε πρόβλημα και θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς. Τους ευχαριστώ ειλικρινά που ανταποκρίθηκαν. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Για τον Αύγουστο. Θα είναι 10 για το Σεπτέμβριο, δεν το ξέρουμε αυτό πόσοι θα είναι. Έτσι δεν πάνε να πει ότι δηλώσαν διαθεσιμότητα για τον επόμενο χρόνο όλοι αυτοί να πάνε στο νοσοκομείο. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει στην ΚΟ, ωστόσο, εκτός από έναν παθολόγο που έχει μετακινηθεί από το Ιπποκράτειο με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, θα καλύπτει 2 εφημερίες τη βδομάδα από 4 ώρες για τον επόμενο μήνα και ένας στρατιωτικός γιατρός παθολόγος.